Σοκάρουν όσα περιγράφει στην Κέλλη Χινοπόρου, πρώην φιλοξενούμενη σε δομή της Κιβωτού στην περιφέρεια. Η κοπέλα καταγγέλει ψυχολογική κακοποίηση, μήνες απομόνωσης και σκληρή εργασία. Μεγάλωσα στην Κιβωτό από τα 12 χρονών. Μπορεί να είχαμε τα απαραίτητα πράγματα που ήταν τα τρόφιμα, το νερό, η στέγη μας και όλα τα σχετικά. Αλλά όλα αυτά όμως η βία που ασκούσα. Έτσι ξύλο και ηλεκτρική βία. Φαίναν τιμωρίες ανάλογα με το τι κάναμε. Δουλεύαμε κανονικά σαν να ήμασταν εργαζόμενοι. Μπορούσαμε να έπαιρνα μία συνέπεια η οποία θα ήταν απομόνωση. Η 20χρονη σήμερα φοιτήτρια που θα ακούσετε πέρασε 6 χρόνια φιλοξενούμενη σε δομή της Κιβωτού σε πόλη της περιφέρειας. Μιλά για ψυχολογική και σωματική κακοποίηση, μιλά για σκληρή παιδική εργασία μέσα στη δομή, αλλά και για μήνες απομόνωσης ως τιμωρία όταν δεν ακολουθούσε τους κανόνες. Απομόνωση ονομάζαν εκείνη το γεγονός το... Να μην έχω καμία επαφή με τα υπόλοιπα παιδιά. Δεν σε κλειδώνανε κάπου. Άλλο αυτό. Εγώ, παραδείγματος χάρη, ήταν ένα καλοκαίρι το οποίο είχα περάσει 3 μήνες μέσα στο δωμάτιό μου. Συγκεκριμένες ώρες είχαμε που δουλεύαμε, σαν εργαζόμενοι κανονικά, και κοιμόμασταν και τρώγαμε μέσα στο δωμάτιό μας. Για τις σκληρές τιμωρίες, πρώην εργαζόμενοι που πλέον αρχίζουν να μιλούν για το τι είχαν δει μέσα στις δομές της οργάνωσης, γράφουν στα κοινωνικά δίκτυα. Όλα αυτά είναι αλήθεια. Τα παιδιά περνάνε άσχημα. Και ναι, όλη μέρα βάζουν τιμωρίες. Είναι σαν να είσαι φυλακισμένος. Εμένα 7 χρόνια εκεί και με βγάλαν τρελή επειδή έλεγα την αλήθεια. Παρ' όλα αυτά έχω φύγει. Οι σκοτεινές μέσα στο κρύο αποθήκες της δομής, όπου συγκεντρώνονταν οι δωρεές του κόσμου, όπως λέει σήμερα η πρώην φιλοξενούμενη, είχε μετατραπεί για τους πιο ατίθασους η φυλακή τους. Όπως θυμάται, φιλοξενούμενος έμεινε στην απομόνωση για έναν ολόκληρο χρόνο. Ποιο είναι το χειρότερο που έχεις ακούσει από παιδί που γνωρίζεις? Δεν το έχω χτυπήσει. Αρκετά βάναυσα. Στην απομόνωση πάνω από ένα χρόνο. Και ένα χρόνο δεν μιλούσα στα παιδιά. Τον είχαν σε μια πτέρυγα όπου τον είχαν μόνο του. Δεν πήγαινε σχεδόν πουθενά. Δεν έβγαινε, δεν μπορούσε να πάει κάπου. Δεν πήγαινε τη δουλειά του εκεί. Εκεί ήταν χωρίς νερό, χωρίς φως, χωρίς τίποτα. Εκείνη και η πλευρά του σπιτιού, αν μπορώ να το πω έτσι, εκείνο τον καιρό λειτουργούσε σαν αποθήκη. Δηλαδή εκεί πέρα βάζαμε κάποια πράγματα που έφερνε ο κόσμος. Πρώην φιλοξενούμενος γράφει στα κοινωνικά δίκτυα. Εμείς τα παιδιά που ζήσαμε εκεί μέσα, βιώσαμε πράγματα εκεί μέσα που ακόμα και τώρα μερικά από εμάς μας τυχιώνουν και κάποιους από εμάς μας φοβίζουν για το τι θα γίνει με όσους έχουμε εκεί μέσα τα αδέρφια μας. Έχω δει μέχρι μια σφαλιάρα και κάτι σμπροξήματα. Τέλος υποτίθεται ένα χαστούκι για παραδειγματισμό. Σε άλλα παιδιά, από ό,τι έχω ακούσει και έχω μάθει, έχουν δεχτεί και σεξουαλική και άλλου είδους βία. Και από στελέχη και από τους παιδαγωγούς και τους υπεύθυνους. Έχω κάνει προσωπικά καταγγελία για την Κιβωτό, με την οποία είχα παρεδώσει για πολλά χρόνια. Το θέμα λύθηκε μόνο προσωρινά και έπειτα η κακοποίηση απλά άλλαξε μορφή, ώστε να μην είναι ορατή. Ορατή βία ημί, πρώην εργαζόμενοι και παιδιά που έζησαν στις δομές πλέον έχουν αρχίσει να μιλάνε και να περιγράφουν τι έβλεπαν και τι βίωναν πίσω από τις κλειστές πόρτες της οργάνωσης.